7.000 τόνους ζάχαρη παρήγαγε το εργοστάσιο ζάχαρη στην Ορεστιάδα κατά τη φετινή καμπάνια, η οποία και ολοκληρώθηκε. Τα τέφλα που έφτασαν για κατεργασία στη μονάδα ήταν 67.000 τόνοι που προήλθαν από τα 14.200 στρέμματα που καλλιεργήθηκαν σε Εύρο και Ροδόπη και από τα 450 στρέμματα που καλλιεργήθηκαν στη Βουλγαρία. Πολύ πάνω από τον μέσο όρο ήταν οι ζαχαρικοί τίτλοι της φετινής παραγωγής. Ωστόσο, σημαντικά μειωμένα ήταν τα κιλά που παρήχθησαν ένα στρέμμα. Συγκεκριμένα, η παραγωγή κοιμάρθηκε κατά μέσο όρο στους 5 τόνους αναστρέμα, όταν το 2014 η στρεματική απόδοση έφτανε τους 7 τόνους. Η μείωση αυτή αποδίδεται στην ανοβρία που παρατηρήθηκε όλους τους προηγούμενους μήνες, αλλά και στη χαλαζόπτωση που σημειώθηκε στην αρχή της καλλιεργητικής περίοδου. Είναι 7.200 τόνους ζάχαρης που παρήγαγε φέτος. Έβγαλε μάλλον το εργοστάσιο της Ορεστιάδος από τις 14.000 στρέμματα. Είχαμε μια παραγωγή γύρω στις 66.500 τόνους τέφλα. Είχαμε φέτος ένα πολύ καλό αποτέλεσμα σχετικά με το πόρ. Είχαμε γύρω στο 15, που άλλες χρονιές είχαμε 14 και 13, μισό με 14. Άρα και φέτος πήγαμε πάρα πολύ καλά. Σχετικά με τον πόλο, είχαμε μια μικρή μείωση των τέφλων ως προς την απόδοσή τους, ως προς τους τόνους. Και αυτό ήταν λόγω της ξηρασίας που είχαμε φέτος και δεν είχαμε τις ανάλογες βροχές που είχαμε τις άλλες χρονιές. Κατά όλα πήγαμε μια καμπάνια ήσυχη. Το βασικό για μας είναι ότι δούλεψε και φέτος στο εργοστάσιο. Το πιο βασικό είναι ότι κανείς εργαζόμενος δεν έχει πάθει ζημιά. Και το καλύτερο και το πιο βασικό είναι ότι δούλεψαν φέτος και άλλος κόσμος που ήρθε στο εργοστάσιο και έδωσε μια άλλη πνοή γενικά στην περιοχή μας. Πάντως παραμένει ζητούμενο η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των παραγωγών που θα εξασφαλίσει καλύτερα αποτελέσματα τα επόμενα χρόνια. Σε ό,τι αφορά στην εξόφληση των καλλιεργητών για την παραγωγή που παρέδωσαν το 2015 την προηγούμενη εβδομάδα, καταβλήθηκαν 500.000 ευρώ και άλλα τόσα αναμένεται να καταβληθούν τις επόμενες ημέρες. Εφόσον γίνει και αυτή η πληρωμή, θα απομείνουν άλλα 1,3 εκατομμύρια ευρώ για την εξόφληση, τα οποία επίσης θα πιστωθούν τμηματικά, πιθανότατα σε άλλες δύο δόσεις, στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Ήταν μια καλή χρονιά και πιστεύουμε ότι και το χρόνο θα είμαστε πολύ πολύ καλύτερα ανάλογα με τις δεσμεύσεις αυτές που έχει δώσει η εταιρεία, που έχει δώσει το Διοικητικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος της εταιρείας, σχετικά με τις πληρωμές των αγροτών. Εάν οι αγρότες πληρωθούν αυτά που υποσχέθηκαν η διοίκηση, πιστεύω ότι θα πάμε πολύ πολύ καλύτερα από τις άλλες χρονιές.